150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα. Αυτό είναι το θέμα φέτος της κεντρικής έκθεσης του 47ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δίπλα μου έχω το Φρίξο Μπρούσγο, είναι επικεφαλής της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, για να συζητήσουμε για την κεντρική έκθεση. Καλό απόγευμα, Φρίξο. Καλώς απόγευμα. Γιατί επιλέγει, με ποιο σκεπτικό επιλέγει αυτό το θέμα φέτος για την κεντρική έκθεση, το θέμα της Παρισινής Κομμούνας? Μάλιστα, επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα γιατί καταρχάς μιλάμε για την πρώτη εργατική επανάσταση στην ανθρώπινη ιστορία. 150 χρόνια μετά από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός δεν θα μπορούσε να έχει κάποια υποδιέστερη θέση στις δραστηριότητες του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Με αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι είναι ένας πολύτιμος θησαυρός, προκειμένου να μελετήσουμε για το τι συμπεράσματα βγαίνουν από εκείνη την πρώτη προσπάθεια της εργατικής τάξης, προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη δικιά μας δράση στο σήμερα, στη σύγχρονη πάλι. Τι περιλαμβάνει η έκθεση? Έχει 5 ενότητες, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα δει ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ? Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να αποτυπωθούν μια σειρά στοιχεία, πρώτα απ' όλα στις πρώτες ενότητες σχετικά με την ιστορική περίοδο για την οποία μιλάμε. Δηλαδή, η έκθεση αρχίζει από την Γαλλική Επανάσταση και μετά το 1789, την Γαλλική Αστική Επανάσταση, όπου περιγράφεται όσο πιο συνοπτικά γίνεται η ανάπτυξη της αστικής τάξης, το πέρασμά της από μια τάξη ιστορικά προοδευτική σε μια τάξη ιστορικά αντιδραστική και με αυτήν την έννοια και ανάπτυξη του αντίπαλου δέους της εργατικής τάξης και της αντίστοιχης θεωρίας της μέσα από τους κλασικούς των Μάρξ, των Έγγελς, τη συγγραφή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και άλλα τέτοια στοιχεία. Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται όλη αυτή η πλούσια περίοδος για το εργατικό κίνημα, όπου αρχίζει να στέκεται στα πόδια του, να αποκτά τις πολιτικές οργανώσεις, τις οικονομικές του οργανώσεις και αρχίζει να θέτει ξεχωριστά διακριτά αιτήματα για τις ανάγκες του στον προσκήνιο της ιστορίας. Στις επόμενες ενότητες περιγράφεται η ίδια η επανάσταση της Κομμούνας. Δηλαδή, κάνουμε μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται το επαναστατικό της έργο που αφορά την ίδια τη ζωή του λαού του Παρισιού, την αντιπαράθεση με την αστική τάξη και τους μηχανισμούς της, όπως και μια σειρά άλλα πολιτικά μέτρα τα οποία έλαβε και δείχνουν, φωτίζουν μάλλον, τα χαρακτηριστικά της νέας κοινωνίας. Μέσα από αυτό το επαναστατικό έργο της Παρισινής Κομμούνας, αναδεικνύουμε τη μελέτη που έκαναν οι Μάρξ, Έγγελς και μετέπειτα ο Λένιν και τα συμπεράσματα όπως αποτυπώθηκαν και στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση τον 20ο αιώνα, με το βλέμμα στραμμένο στο σήμερα. Ξεχωρίζουμε, ακριβώς με αυτό το κριτήριο, δύο-τρία βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι η μόνη προσθήκη που έκανε ο Μάρξ και ο Έγγελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο μετά τα γεγονότα της Κομμούνας, που αφορά την απάντηση στο ερώτημα αν η εργατική τάξη μπορεί να αξιοποιήσει το αστικό κράτος για να πετύχει τους δικούς της σκοπούς. Αναδεικνύουμε άρα με αυτή την έννοια ότι η Κομμούνα έδωσε την απάντηση επί της πράξης ότι δεν μπορεί. Χρειάζεται να το καταστρέψει και χρειάζεται ένα νέο κράτος που θα υπηρετεί την εργατική τάξη με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλους θεσμούς τελείως διαφορετικούς και άλλο χαρακτήρα. Γίνονται ξεναγήσεις στο χώρο, οργανωμένες. Πες μας δύο λόγια, μπορεί να έρθει ο κόσμος και να ενταχθεί στα γκρουπ για τις ξεναγήσεις? Μάλιστα, πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις από τις οργανώσεις της ΚΝΕ, όλες τις ώρες λειτουργίας του προγράμματος του φεστιβάλ. Φυσικά, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να ενταχθεί στις οργανωμένες ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται ανά ενότητα. Η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι σήμερα ποια είναι? Οι νέοι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον, μαθαίνουν? Μάλιστα, θα έλεγα ότι κυρίως και περισσότεροι νέοι άνθρωποι δείχνουν ένα ενδιαφέρον. Μπορούμε να το εντάξουμε αυτό σε ένα πλαίσιο που λέει ότι αρκετά γεγονότα από αυτά και με την ιστορική τους χρειά, αλλά πόσο μάλλον όσον αφορά τα συμπεράσματα, δεν είναι ευρέως γνωστά. Δηλαδή και μέσα από το σχολείο και μέσα από την μελέτη την προσωπική του καθενός χρειάζεται μια παραπάνω προσπάθεια για να έρθει σε επαφή. Με αυτή την έννοια ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο δίνεται στα γεγονότα που αφορούν εκείνη την περίοδο και τα οποία προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από την έκθεση και όσον αφορά τη δράση της Κομμούνας αλλά και την κατάληξή της και την καταστολή της από τον αστικό στρατό της κυβέρνησης των Βερσαλιών εκείνη την περίοδο. Το σύγχρονο μήνυμα από τα 150 χρόνια της Παρισινής Κομμούνας ποιο είναι? Μάλιστα, εμείς πιστεύουμε και αυτό το οποίο
λέμε και στις ξεναγήσεις και προσπαθούμε να συζητήσουμε τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, είναι ότι τα συμπεράσματα αυτά που μας δίνονται από την ιστορική πείρα, όχι μόνο της κομμούνας, αλλά πόσο μάλλον του τεράστιου πλούτου που μας άφησε όλη η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα, ότι το κόμμα μας σήμερα, το ΚΚΕ, τη μελετάει αυτή την πείρα και γι' αυτό το λόγο είναι ακόμα πιο όριμο να καθοδηγήσει σε νίκη την εργατική τάξη στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Φυσικά αυτά τα συμπεράσματα, για να τα θέσουμε σε σήμερα σε σωστές βάσεις, χρειάζεται ακόμα περισσότερη συζήτηση, ακόμα περισσότερο μελέτη. Και μέσα και από τη φετινή έκθεση προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτές τις προοπτικές για να δυναμώσει ο αγώνας μας στο σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.